Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για την αδυναμία του δημοσίου να αποπληρώσει τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Αλφα και στη Γιάννα Παπαδάκου. Δεν θα έχουμε πρόβλημα στο παρατηρηστότητα του δημοσίου. Αυτό που θα έχουμε πρόβλημα και είναι δεδομένο ότι θα έχουμε πρόβλημα είναι στην αποπληρωμή των δόσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου βασικά τώρα και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούνιο. Από σήμερα ξεκινάμε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης αυτού του ζητήματος. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό αν δεν είχαμε ήδη αυτή τη τετράμινη συμφωνία που πέρασε μόλις χθες. Σε άλλες δηλώσεις του πάντως, το CNBC εμφανίζεται βέβαιος πως οι Ευρωπαίοι δεν θα αφήσουν να χρεοκοπήσει η Ελλάδα για μερικά δισεκατομμύρια. When there is a cash flow problem, which is effectively a spike for a short space of time, but the long term seems quite good, they can be confident that Europe is going to find a way of dealing with the cash flow problem. Can you imagine allowing the Eurozone to fragment over a few billion euros? Ποιο είναι το πρόβλημα? Η Ελλάδα δεν μπορεί να λάβει χρήματα από την Ευρώπη αν δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων τα χρήματα θα εκταμιευθούν τον Ιούλιο. Μέχρι τότε όμως οι συνολικές δανειακές ανάγκες της χώρας ξεπερνούν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πληρωμές προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στις οποίες αναφέρθηκε ο Γιάννης Βαρουφάκης, αγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Και στη συνέχεια, το Μάιο και τον Ιούνιο λήγουν δόσεις πάνω από 2 δις ευρώ, ενώ τον Ιούλιο στις δόσεις προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προστίθενται και 2 ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που λήγουν και ανεβάζουν τις ανάγκες στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση επιθυμεί να καλύψει το κενό με την έκδοση επιπλέον 4 έως 5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε έντοκα γραμμάτια, αλλά και με την επιστροφή των 1,9 δις από τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος επί των ελληνικών ομολόγων. Και για τα δύο όμως οι δανειστές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους. Μάλιστα, οι Γερμανοί, όπως αποκαλύπτει η Rheinische Post, ανεβάζουν το χρηματοδοτικό κενό στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη τριετία, ενώ η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει τρίτο πακέτο βοήθειας ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ με νέο μνημόνιο, με το Wolfgang Schäuble να μην το αποκλείει και να απαντά ποτέ μη λες ποτέ, ενώ προειδοποιεί πως η Ελλάδα δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ αν δεν ελεγχθεί για τις μεταρρυθμίσεις. Aber ob sie es erfüllen oder nicht, das werden wir dann sehen. Also und erst wenn feststeht, dass sie es erfüllt haben, wird bezahlt. Wird kein Euro vorher bezahlt. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να πάρει χρήματα μέχρι το καλοκαίρι, απαντά ο επικεφαλής του Eurogroup στον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Κίρτσο. Θα δούμε τι θα γίνει τους επόμενους 2 μήνες. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να συνομιλήσει με τους θεσμούς. Δεν ξέρω ακριβώς η κατάσταση που λέτε ότι είναι οξία σε ό,τι αφορά την ταμιακή ροή. Δεν ξέρω σε πόσο βαθμό είναι σοβαρή και πόσο σοβαρή για την ελληνική κυβέρνηση. Το σημαντικό είναι το πρόγραμμα, η συμφωνία, η σύμβαση είναι σε τροχιά. Αυτό είναι το σημαντικό. Ξαναξεκινάμε και γι' αυτό θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την πρόοδο. Και αν υπάρχει πρόοδος, τότε μπορούν να λάβουν χώρα και εκταμιεύσεις. Έτσι έγινε με την προηγούμενη κυβέρνηση και έτσι θα γίνει και με την νυν κυβέρνηση. Το απλό γεγονός ότι υπάρχουν χρηματοδοτικές ανάγκες δεν σημαίνει ότι θα αναστραφεί αυτή η σειρά. Με βάση τις υποχρεώσεις της χώρας από τώρα μέχρι και τον Αύγουστο, ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς υπάρχει η ανάγκη να αποσυντικοποιηθούν κάποια από τα μέτρα μας και κάποια από τους στόχους μας σε σχέση με τα έσοδα. Την ίδια ώρα η Άγγελα Μέρκελ δηλώνει ξεκάθαρα πως αυτό που αποφασίστηκε είναι η συνέχιση του τρέχοντος προγράμματος. An dem Punkt sind, wo wir sagen können, wir nehmen das als Startpunkt, um das bestehende Programm nochmal zu verlängern. Und dass das von der griechischen Regierung auch genauso erbeten wurde, das sehe ich schon als ein Ergebnis der Kompromissfähigkeit der letzten Wochen, auch der vielen Gespräche. Για νέο πρόγραμμα τουλάχιστον 2 ετών κάνουν λόγο αναλυτές στο CNN. They absolutely need to reach a deal by May in order to get more funds by June. So they need money by June to help pay the debts that are already there, and they need this longer term deal when you that goes into the future. How long do you, what sort of length of program do you think we're looking at? Are we looking at another 2, 3, 4, 5 years? Most likely 2 years and at least 20 more billion.